φτιάξουμε φωκάτσια. Αυτό το υπέροχο επίπεδο ιταλικό ψωμάκι που χαρακτηριστικό του έχει το ελαιόλαδο. Είναι καθαρά μεσογειακό ψωμί. Λέγεται πως έχει ρύζι από την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουμε. Και σήμερα θα σας δώσω την καλύτερη συνταγή που υπάρχει. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη φωκάτσια, με ντοματίνια και βασιλικό, θα χρειαστούμε. Για τη φωκάτσια, 300 γραμμάρια νερό χλιαρό, 8 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και 500 γραμμάρια αλεύρι σκληρό. Για το πέστο θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια φύλλα βασιλικού, 30 γραμμάρια παρμεζάνα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο και μία σκελίδα σκόρδο. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ντοματίνια, πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού, ανθό αλατιού και φύλλα βασιλικού. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη ζύμη της φωκάτσιας. Είναι πολύ εύκολο ζυμάρι, πραγματικά μπορείτε όλοι να το φτιάξετε. Και αυτό που μου αρέσει στη φωκάτσια είναι πραγματικά ότι σου βγάζει γεύση από ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο πρέπει να είναι καλής ποιότητας, άριστης θα έλεγα, γιατί πραγματικά είναι το χαρακτηριστικό άρωμα που έχει αυτό το ψωμί. Τώρα, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Ξέρουμε πως φτιάχνουμε ένα ψωμί, νεράκι, μαγιά, ανακατεύουμε καλά, μέχρι που να διαλυθεί η μαγιά μας. Μόλις διαλυθεί η μαγιά, ρίχνουμε μέσα το ελαιόλαδο. Και στη συγκεκριμένη συνταγή, επειδή θα ρίξω ελαιόλαδο μπόλικο και από πάνω, δεν βάζω πολύ μέσα στο ζυμάρι, θα βάλω ελαιόλαδο από πάνω, οπότε δεν το παρακάνουμε τώρα, γιατί ουσιαστικά θα ποτίσουμε τη φωκάτσια μας με ελαιόλαδο καθώς θα ψήνεται. Τώρα, αλατάκι. Και επειδή η φωκάτσια έχει λάδι μέσα στο ψωμί, να θυμάστε ότι το λάδι και τα λιπαρά μέσα στο ψωμί γενικά δεν αφήνουν να έχει σώμα το ψωμί μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε σκληρό αλεύρι. Το σκληρό αλεύρι έχει περισσότερη γλουτένη, οπότε θα βοηθήσει στο να έχει καλύτερη σύσταση στο ψωμί. Τώρα, βάζουμε πάνω στο μίξερ με το γάντζο και χτυπάμε καλά μέχρι που να δέσει το ζυμάρι μας περίπου 5 με 8 λεπτάκια. Και μετά από καλό χτύπημα, βλέπετε ότι το ζυμάρι έχει δέσει. Αυτό θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να δούμε ένα ζυμάρι δεμένο, ωραίο, εύπλαστο και να μπορούμε να το κάνουμε όπως ακριβώς εμείς θέλουμε. Γι' αυτό λέω ότι θέλουμε σκληρό αλεύρι. Αν βάλουμε αλεύρι για άλλες χρήσεις, δεν θα δουλέψει για αυτή τη συνταγή. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, φίλε μου. Ο Χριστός. Να αφήσουμε να φουσκώσει μόνο. Να ξεκουραστεί. Να φουσκώσει και να γίνει σωστό και ωραίο. Τώρα, εδώ πέρα βέβαια πρέπει να προσθέσουμε λαδάκι κάτω για να μην κολλήσει, γιατί το ελαιόλαδο, όπως σας είπα, είναι χαρακτηριστικό της φωκάτσιας. Και θα κλείσουμε με μεμβράνη, που είναι νάτο. Να, αυτό θα ήταν πολύ έξυπνο. Να βρεθεί ένας τρόπος η μεμβράνη να ανοίγει πιο γρήγορα από όλες τις άλλες μεμβράνες. Αίτηση στις εταιρείες να το βγάλουν. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα στην άκρη για μία ωρίτσα περίπου, μέχρι που να διπλασιαστεί σε μέγεθος. Να δείξουμε πώς πρέπει να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ήταν και έτσι θα γίνει. Άμα το νεράκι μας είναι σε θερμοκρασία δωματίου και γενικά το σπίτι μας δεν είναι πολύ κρύο, σε μία ώρα αυτό που θα δούμε είναι αυτό. Ξέρετε ότι σας έχω πει και άλλες φορές ότι πραγματικά με τα ζυμάρια έχω θέμα, γιατί το ψωμί είναι ζωντανός οργανισμός. Μας δείχνει ότι έχει ζωή. Αρχίζουμε, το φτιάχνουμε, φουσκώνει, το ψήνουμε, μυρίζει, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα αυτό θα το αφήσω στην άκρη να φουσκώσει και εμείς θα πάρουμε αυτό το ζυμαράκι το φουσκωμένο και κοιτάξτε εδώ και η ψέλωση που έχει κάνει μέσα. Σημαίνει πως έχει δουλέψει πάρα μα πάρα πολύ καλά η μαγιά και κοιτάξτε εδώ ένα ζυμάρι. Αν και όμω είναι τόσο ωραίο που θες να το φας έτσι όπως είναι. Τώρα, εμείς θέλουμε να κάνουμε φωκάτσια. Θέλουμε ένα ταψάκι και μία λαδόκολα. Τα πράγματα είναι απλά. Θα ρίξουμε λίγο λάδι στη λαδόκολα. Εδώ. Ελαιόλαδο καλής ποιότητας. Να πάρετε από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη. Έχει χίλια δυο σημεία που μπορείτε να πάρετε. Και τώρα, το ζυμάρι μας θέλουμε να το ανοίξουμε. Μπορείτε να το κάνετε με πλάστα, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Μένω μου αρέσει όταν τα ζυμάρια έτσι είναι ωραία. Να τα χειριζόμαστε με το χέρι. Οπότε πάρτε και σιγά σιγά ανοίξτε με τα χέρια σας. Εδώ. Το λάδι θα σας βοηθήσει να τα ανοίξετε, το ζυμάρι. Και τώρα
πρέπει να ξαναφήσουμε το ζυμάρι μας να φουσκώσει. Οπότε θέλω να το ξεκουράσετε για άλλη μισή ωρίτσα περίπου σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι που να φουσκώσει ξανά. Όταν ξαναφουσκώσει, θα ετοιμάσουμε από πάνω τα υπόλοιπα υλικά που θα ρίξουμε για να βάλουμε μέσα στο φούρνο. Η φοκάτσια είναι ένα είδος επίπεδου ιταλικού ψωμιού. Η βασική συνταγή πιστεύεται ότι προέρχεται από τους Ετρούσκους ή από τους αρχαίους Έλληνες. Τρώγεται σαν σνακ ή σαν συνοδευτικό. Μπορεί να γίνει βάση για πίτσα ή για σάντουιτς. Μπορούμε να τη γεμίσουμε ή να βάλουμε από πάνω τυριά, ελιές, πιπεριές, μυρωδικά, σάλτσες και όποιο άλλο υλικό θέλουμε. Και μετά από μισή ωρίτσα, φούσκωσε η φοκάτσια μου και είναι έτοιμη να τη ρίξω ό,τι θέλω από πάνω. Η κλασική εκδοχή είναι απλά λίγο χοντρό αλάτι ελαιόλαδο μέσα στο φούρνο και είναι έτοιμη. Μπορείτε να κάνετε και αυτό. Αλλά εγώ θέλω να την κάνω ακόμα πιο εντυπωσιακή, γι' αυτό θα ετοιμάσω ένα γρήγορο πέστο. Για το πέστο μου θέλω φύλλα βασιλικού χωρίς τα κοτσάνια μέσα σε ένα μίξερ εδώ. Θα ρίξω λίγο παρμεζάνα, λίγο ελαιόλαδο. Μία σκελίδα σκόρδο, θα την ψιλοκόψω για να μπορέσει να διαλυθεί τελείως. Αλλά ξαναλέω, αυτό που κάνω το βήμα είναι προαιρετικό. Χοντρό αλάτι, ελαιόλαδο, πιπέρι και η φοκάτσια είναι τέλεια. Αλλά αυτή η εκδοχή, αν τη δοκιμάσετε, θα πάτε σοκ, γιατί πραγματικά είναι σαν πίτσα. Είναι διαφορετικό. Δεν είναι απλά ψωμί, είναι ολοκληρωμένο ορεκτικό. Λοιπόν, τώρα θα χτυπήσω πολύ καλά εδώ. Και τώρα, πολύ απλά, ρίξτε το πέστο από πάνω. Βέβαια μπορείτε να πάρετε και ένα έτοιμο πέστο να ρίξετε από πάνω, αλλά πραγματικά δεν είναι τίποτα να το φτιάξετε μόνοι σας. Και επειδή μόλις το φτιάξαμε το πέστο, καταλαβαίνετε ότι ένα πέστο σε βαζάκι είναι γευστικό, αλλά αυτό εδώ που μόλις σπάσαμε το βασιλικό είναι 10 φορές πιο γευστικό. Τώρα, με το πίσω μέρος του κουταλιού, φροντίστε να πάει παντού το πέστο, πώς φαίνεται. Τέλειο. Το υπόσχομαι, στο τέλος όταν δοκιμάσεις, θα δοκιμάσεις. Εννοείται. Θα μου πεις, ναι ρε φίλε, όντως θα προτιμούσα να φάω φοκάτσια αντί για πίτσα. Θα γίνει τόσο νόστιμο που πραγματικά θα θέλεις να τη φτιάχνεις όλη την ώρα για κυρίως γεύμα, όχι για κάτι συνοδευτικό. Και όπως σας είπα και πριν, το ελαιόλαδο που είναι να βάλω από πάνω το έβαλα μέσω του πέστο. Δηλαδή χρειάζεται λαδάκι μπόλικο από πάνω. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό στην άκρη και θέλω ντοματίνια. Εδώ. Και τώρα θα πάρω τα ντοματίνια μου και θα τα βάλω εδώ. 1, 2, 3, 4. Μια χαρά. Μπορείτε βέβαια να βάλετε και ιαστή ντομάτα, αν θέλετε. Ή μπορείτε να βάλετε φέτα, ή μπορείτε να βάλετε ελιές, ή μπορείτε να βάλετε ό,τι πραγματικά σας αρέσει. Το φανταστικό με τη φοκάτσια είναι ότι μπορούμε να βάλουμε ό,τι γέμιση, μα ό,τι θέλουμε. Γιατί δεν τα κόβουμε τα ντοματίνια? Θα μπορούσαμε να τα κόψουμε, αλλά άμα τα κόψουμε θα βγάλουν αρκετή υγρασία στη φοκάτσια. Σωστή η παρατήρησή σου. Συγχαρητήρια. Αλλά τι γίνεται. Άμα τα αφήσουμε ολόκληρα, θα μείνει το ζουμί μέσα και ουσιαστικά δεν θα πάει το ζουμί μέσα στη φουκάτσια. Μπορούμε να κάνουμε και τις δύο εκδοχές. Εμένα αυτή μου αρέσει. Και τώρα ήρθε η ώρα να πατήσω από πάνω, γιατί έπρεπε ουσιαστικά να πατήσω, να ρίξω λίγο τον όγκο από τη φουκάτσια. Οπότε τώρα τρυπάμε λίγο με τα χέρια εδώ. Δεν τρυπάμε. Απλά κάνουμε βαθουλώματα ωραία εδώ. Ωραία διαδικασία, ε. Να ήξερα να παίζω και πλήκτρα. Θα το έκανα πάρα πολύ ωραία. Θα σου παίζω τώρα ένα τραγούδι. Αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, λίγο χαρτάκι εδώ. Λίγο φρέσκο πιπέρι από πάνω. Και οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε, ό,τι και να κάνετε, πάντα μα πάντα στη φοκάτσια θα ρίχνετε χοντρό αλάτι. Το φλερ ντεσέρ. Ξέρεις τι είναι το φλερ ντεσέρ, φίλε Μίτσο? Όχι. Ονομάζεται ανθός αλατιού. Ουσιαστικά είναι το καλύτερο αλάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Χοντρά κομμάτια εδώ πέρα, το αλάτι αυτό θα κάνει τη διαφορά. Μπορούμε να ρίξουμε και λίγα φύλλα βασιλικό από πάνω φρέσκα. Θα ρίξουμε σίγουρα όταν βγει από το φούρνο, αλλά μπορούμε να ρίξουμε λίγα έξτρα από πάνω. Και πώς σας φαίνεται? Πανδεσία. Πανδεσία, έτσι όπως το είπες, ακριβώς. Και τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς και θα ψήσω μισή ωρίτσα. Σε μισή ωρίτσα η φοκάτσια μας θα είναι έτοιμη. Και η φοκάτσια μας είναι έτοιμη. Είναι τόσο υπέροχη και είναι πάρα πολύ εύκολη στο να τη φτιάξετε. Κοιτάξτε εδώ. Και γιατί θεωρείται πραγματικά ολοκληρωμένο γεύμα, γιατί τα έχει όλα. Κοίτα εδώ ρε φίλε.
Είναι φανταστικό και ο θόρυβος που ακούγεται, ακούτε. Είναι ο κλασικός θόρυβος που κάνει το ψωμάκι. Αναγία μου. Θα κόψουμε εδώ. Να υπάρχουν παντού ντοματίνια, παντού βασιλικός. Αναγία μου. Τι φανταστικό πράγμα που είναι αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει το ψωμί. Γιατί ένα ψωμί όντως μπορεί από μόνο του να είναι ο πρωταγωνιστής και να μην χρειάζεται καθόλου παρέα. Και το συγκεκριμένο ψωμί δεν θέλει παρέα. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, όντως, τώρα, άμα είχατε ένα τραπέζι και βγάζετε αυτό το ψωμί σε όλο τον κόσμο, εδώ, δεν θα θεωρούσαν πως αυτό είναι ένα ορεκτικό. Θα το θεωρούσαν. Για τη φωκάτσια, με ντοματίνια και βασιλικό. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το νερό και τη μαγιά και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι, το αλεύρι και χτυπάμε στο μίξερ για 5 με 8 λεπτά μέχρι να γίνει μια ελαστική ζύμη. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε να διπλασιαστεί για περίπου μία ώρα. Έπειτα, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο στη λαδόκολλα, καλύπτουμε ένα ταψί, απλώνουμε τη ζύμη και την ανοίγουμε με τα χέρια. Σκεπάζουμε με πετσέτα και αφήνουμε περίπου 30 λεπτά να φουσκώσει. Στη συνέχεια, βάζουμε στο μπλέντερ τα φύλλα βασιλικού, την τριμμένη παρμεζάνα, το ελαιόλαδο, το σκόρδο και χτυπάμε μέχρι να γίνει πέστο. Απλώνουμε το πέστο σε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Βάζουμε τα ντοματίνια και πιέζουμε με τα δάχτυλα για να κάνουμε βαθουλώματα στη ζύμη. Ρίχνουμε πιπέρι, τον ανθό αλατιού, τα φύλλα βασιλικού και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Αφού ψηθεί, κόβουμε σε κομμάτια τη φωκάτσια και σερβίρουμε. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Εδώ. Άντε, γεια. Τύφλα να έχουν και οι πίτσες, τύφλα να έχουν και όλα τα ορεκτικά του κόσμου. Είναι φανταστικό. Βασιλικός, ντομάτα, αλατάκι και ελαιόλαδο. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός στον κόσμο, Παναγία μου.